Είχαμε αναλύσει το θέμα της ελληνικής και συμβολικής γραβάτας του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα βλέπουμε ότι αυτό ενισχύεται και από την επιλογή που κάνει για τα καταλήματα που τον ευχαριστούν στον κόσμο, εφόσον έχουμε τον κατάλογο των 8 επίσημα, και βλέπουμε ότι ένα από τα καταλήματα είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό από μόνο του. Άμα σκεφτούμε όμως ότι αυτό το κατάλημα βρίσκεται στο Άγιον Όρος και μιλάμε για τη Μονή Βατοπεδίου, καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα και αυτή η τοποθέτηση και αυτή η επιλογή. Διότι μιλάμε για έναν βασιλιά ο οποίος είναι ξένος, ο οποίος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με την Ελλάδα, ενώ θρησκευτικά, και παρόλα αυτά, μία από τις προτιμήσεις του θα είναι η Μονή Βατοπεδίου και το Άγιον Όρος. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ξεπερνάει το κλασικό όριο που θα μπορούσαμε να θέσουμε σε επίπεδο θρησκευτικό, δείχνει και μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, πράγμα το οποίο είναι συχνά άγνωστο και από εμάς τους Έλληνες, και αυτό σημαίνει επίσης ότι είναι ικανός να ξεπεράσει μερικά εμπόδια για να ενωθεί με αυτό το ιστορικό παρελθόν. Είναι λοιπόν σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας όταν εξετάζουμε τις τοποθετήσεις του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι με αυτές μπορεί να παίξει έναν ρόλο εκεί που δεν το περιμένουμε και μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και από την Ελλάδα.